Καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Γεια σας, άλλο ένα επεισόδιο σήμερα του Kitchen Lab. Σήμερα μυρίζει λίγο Ιταλία. Θα κάνουμε αυθεντική καρμπονάρα. Μην ακούω από κάτω σχόλια και βλέπω σχόλια ότι αυτή δεν είναι καρμπονάρα ή αυτή είναι καρμπονάρα ή αυτή δεν είναι ή αυτή είναι. Η καρμπονάρα είναι όπως τη θέλει ο συγκεκριμένος μάγειρας που τη φτιάχνει. Παραδοσιακά φτιάχνεται με κρόκους, αυτό θα κάνουμε και εμείς εδώ. Θα βάλουμε ελάχιστη κρέμα γιατί φοβάμαι να μην σας κόψει. Θέλει εμπειρία για να κάνεις την καρμπονάρα και θέλει να τη δουλέψει πάρα πολύ. Θα σας βοηθήσω να την κάνετε σίγουρα και θα είναι αυθεντική καρμπονάρα. Πάμε να ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα, σε ένα τέταρτο έχετε φαγητό. Στο Kitchen Lab σήμερα μυρίζει Ιταλία. Αυθεντική καρμπονάρα με πλούσια σάλτσα, τραγανό μπέικον, μπόλικη παρμεζάνα και φρέσκο πιπέρι. Όλα αυτά μόλις σε 8 λεπτά από τη στιγμή που ξεκινήσετε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με τα μακαρόνια. Λοιπόν, έχω πάρει λιγκουίνι. Τα λιγκουίνι είναι νομίζω τα κατάλληλα ζυμαρικά για τέτοιες σάλτσες παχύρευσης όπως η καρμπονάρα, για αυτόν τον λόγο. Αλατισμένο μπόλικο νερό, τα βάζουμε μέσα, ανακατεύουμε λίγο και ίσα ίσα τα αφήνουμε να βράσουν. Δείτε τη συσκευασία πόσο γράφει, μην βράσετε παραπάνω, θέλουμε να είναι αλτέντε. Όταν είναι αλτέντε, χωνεύονται πιο εύκολα, γι' αυτό θέλουμε να τα τρώμε αλτέντε. Στη συνέχεια, παίρνω έτσι όπως είναι ένα τηγάνι, το βάζω πάνω στη φωτιά να κάψει πάρα πολύ καλά. Όση ώρα καίει, θα ψιλοκόψω εγώ τον μπέικον. Έχω πάρει ωραίο καπνιστό μπέικον, μπορείτε να το βρείτε έτσι στην αγορά, μην παίρνετε τις φέτες, προσπαθήστε να πάρετε έτσι ένα πιο ωραίο. Άμα δεν βρίσκετε με τίποτα, πείτε το χασάπι, να το πω έτσι, στο σούπερ μάρκετ, να σας κόψει χοντρό κομμάτι από το μπέικον που ήδη παίρνετε, να μην είναι λεπτές φέτες, όσο πιο χοντρό τόσο πιο καλό. Όπως βλέπετε το χοντροκόβω και έτσι όπως είναι στο καυτό τηγάνι θα τα ρίξω μέσα. Ήδη άρχισαν να μυρίζουν υπέροχα, είναι τέλειο. Θα πάρουν πολύ γρήγορα χρώμα, δεν χρειάζεται να βάλετε καθόλου λάδι. Θα βγάλει το λίπος που έχει το μπέικον από μόνο του και θα γίνουν τέλεια. Λοιπόν, στη συνέχεια, όση ώρα βράζω τα μακαρόνια και ψήνει το μπέικον, παίρνω ένα μπολ και έχω 5 κρόκους. Για περίπου κάθε 100 γραμμάρια ζυμαρικών βάζω και ένα κρόκο. Μπορείτε να βάλετε και παραπάνω, και 7 και 8 μπορείτε να βάλετε, αλλά βάζω 5 γιατί είμαι σίγουρος πως αν βάλω παραπάνω θα νομίζετε ότι κάτι κάνουμε λάθος, αλλά μην αγχώνεστε. Μέχρι 7-8 μπορείτε να βάλετε. Λοιπόν, άρα. Χωρίζω τα αυγά και έτσι όπως είναι θα πάρω τους κρόκους και θα τους βάλω μέσα στο μπολ. Θα ρίξω και περίπου 50 με 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Εδώ έριξα 100 γραμμάρια και θα ανακατέψω τα αυγά με την κρέμα γάλακτος. Κανονικά δεν βάζουν καθόλου κρέμα γάλακτος οι Ιταλοί. Εγώ βάζω πολύ λίγο για να κρατήσει παραπάνω καρμπονάρα. Γιατί αλλιώς, άμα την κάνει την καρμπονάρα, πρέπει να τη φάτε κατευθείαν εκείνη την ώρα. Αν βάλουμε λίγο κρέμα γάλακτος, είναι πιο ανθεκτική και μπορούμε να τη φάμε ακόμα και το βράδυ. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, θα ρίξω μέσα μία κουταλιά μεγάλη της σούπας από το νερό που βράζουμε τα μακαρόνια. Εντάξει, και θα συνεχίσω το ανακάτωμα. Λοιπόν, ρίχνω και 100 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη. Υπόλοιπο πιπέρι. Και ψιλοκομμένο μαϊντανό. Λοιπόν, άρα έχω τα τρία μείγματα έτοιμα. Το μόνο που μας λείπει είναι να συνθέσουμε την υπέροχη και γευστικότατη μακαρονάδα μας. Αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Τα ζυμαρικά φαίνονται έτοιμα. Θα πάρω κατευθείαν όπως είναι και θα τα σουρώσω σε ένα τρυπητό. Ωραία. Το μπέικον έχει γίνει πάρα πολύ τραγανό. Μυρίζει όλο αυτό το μπέικον εδώ πέρα. Και θα το ρίξω πάνω στα μακαρόνια. Θέλω το λίπος που έχει το μπέικον να πάει πάνω στα ζυμαρικά και να μην τα αφήσει να πανιάσουν, να εγρασιάσουν και θα δώσει μια έξτρα γεύση. Το περισσότερο λίπος θα φύγει κάτω, οπότε μην σας φοβίζει, αλλά θα πάρει ακόμα περισσότερο γεύση το ζυμαρικό από το μπέικον. Λοιπόν, ανακατεύω αυτά τα δύο μεταξύ τους, το μπέικον μαζί με τα ζυμαρικά, και έτσι όπως είναι όλο αυτό το μείγμα, θα το ρίξω μέσα στο μείγμα με τα αυγά. Και θα ανακατέψω καλά. Τώρα τα ζυμαρικά είναι πάρα πολύ καυτά, πάρα πολύ ζεστά και με αυτόν τον τρόπο θα ψήσουν τα αυγά μας. Ουσιαστικά γίνεται η σάλτσα στον αυτόματο πιλότο. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να κάνετε κατευθείαν τη διαδικασία. Κατευθείαν τα ζυμαρικά θα πάρετε να τα ρίξετε κατευθείαν στο μπέικον και έτσι όπως είναι καυτά, κατευθείαν στα αυγά. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε τη σάλτσα να γίνει τέλεια και ψημένη. Μην φοβάστε ότι δεν θα είναι άψητη.
Σας το λέω να ξέρετε, να μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Θα είναι ψημένη μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, θα προσθέσω στο τέλος λίγο ακόμα τριμμένη παρμεζάνα, αλλά θα την κάνω έτσι χοντρά κομμάτια για να τα νιώθω στο δόντι. Θα ανακατέψω. Θα ρίξω λίγο ρόκα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η ρόκα σε όλα τα ζυμαρικά, σας το έχω πει ούτως ή άλλως. Και λίγο παρμεζάνα ακόμα στο τέλος, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Και εκεί πέρα που ήταν νερό κάτω η σάλτσα, φαίνεται πόσο κρεμώδες έχει γίνει, πόσο έχει δέσει με τα ζυμαρικά, πόσο τέλεια έχει γίνει και δεν έχει μείνει τίποτα, δέστε εδώ. Δεν είναι φανταστικό? Φαίνεται πως είναι ζεστό, ακόμα ψήνεται το μακαρόνι, το καταλαβαίνετε, φεύγει ο ατμός και ψήνεται βέβαια και η σάλτσα. Το μπέικον είναι χοντρά κομμάτια, δεν είναι ψιλοκομμένο, το νιώθεις στο δόντι, την παρμεζάνα τη νιώθεις στο δόντι. Γενικά νομίζω πως αυτή την καρμπονάρα πρέπει να την δοκιμάσετε. Τώρα, άμα έχετε συνηθίσει τα τότε καρμπονάρα με μανιτάρια, με πολύ κρέμα γάλακτος, βάλτε τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ αυτή κάνω, αυτή σας δίνω και νομίζω πως πρέπει να δοκιμάσετε αυτή πριν δοκιμάσετε οτιδήποτε άλλο. Σε περίπτωση που θέλετε να την ψήσετε και λίγο στο φούρνο, μπορείτε να την βάλετε σε ένα ταψί, να δώσετε λίγο χρώμα στον γκριλ από πάνω, με λίγο παρμεζάνα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε. Καλή επιτυχία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή. Ενθουσιαστήκατε. Και το πόσο γρήγορα έγινε, έτσι. Σε 8 λεπτά βράσαμε τα ζυμαρικά, σε 8 λεπτά τελειώσαμε τη συνταγή. Τίποτα. Ούτε πολλά τηγάνια, ούτε πολλές σάλτσες, ούτε πολλά υλικά. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στην καναλάρα μας, στο YouTube, Άκης Πετρετζίκης Official, το καλύτερο κανάλι μαγειρικής που υπάρχει στην Ελλάδα στο YouTube. Είναι δωρεάν, δεν πληρώνεται τίποτα. Το ξαναλέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω γιατί είναι τίποτα. Σε 10 δευτερόλεπτα έχετε κάνει subscribe και με το που ανεβαίνει η συνταγή μας, κατευθείαν σας έρχεται mail για να κάνετε τη συνταγή. Μην ξεχάσετε να δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο site μου akispetretzikis.com, το καλύτερο site μαγειρικής που υπάρχει στην Ελλάδα. Και μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τη συνταγή σας. Στα σχόλια κάτω να γράψετε τι θέλετε να σας κάνω για τα επόμενα μαθήματα. Ακούω πάντα, τα βλέπω κακά και καλά πάντα. Ακούω τις συμβουλές σας, ακούω τις συνταγές σας. Θα ήθελα πολύ να κάνω πράγματα που θέλετε εσείς. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας!